Δεν θα πάρω καθόλου από τον χρόνο σας. Απλά νομίζω πως πρέπει να πούμε κάποια βασικά πράγματα, να τα επισημάνουμε. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ είναι τα κρούσματα καταστολής και ποινικοποίηση των αγώνων, τα οποία αυξάνονται συνεχώς. Έχουμε εδώ πέρα περιστατικά όπου σέρνουν στα δικαστήρια συνδικαλιστικά στελέχη εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και συνδικάτων. Ορισμένοι από αυτούς έχουν καταδικαστεί σε πολύμηνη φυλάκιση. Πρόσφατα έχουμε την περίπτωση της Αφροδίτης Ρέτζιου, όπου είναι πρόεδρος ο ΕΝΓΕ και τώρα ο Βάλσαμος ο Συρίγος, που είναι μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ και γραμματέας Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να βρει από όλους μας την αντίστοιχη ανταπόκριση. Και είναι ανάγκη τώρα, άμεσα, ήδη μπορώ να πω ότι θα έπρεπε να το είχαμε δει πιο καλά, με καλύτερα τα ανακλαστικά, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα να προχωρήσουν σε καταγγελίες για τον συνάδελφο το Βάλσαμο. Επίσης από αυτό το βήμα, εδώ πέρα, πρέπει να γίνει και κάνουμε ένα κάλεσμα κοινού αγώνα σε μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες, αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. Δηλαδή τα εργατικά σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που σήμερα είμαστε εδώ πέρα και συμμετέχουμε στη σύσκεψη για την επιτυχία της απεργίας 9 του Νοέμβρη, απευθύνουμε το κάλεσμα στους μικρούς επαγγελματίες, στους βιοτέχνες, στους εμπόρους και τους επιστήμονες. Απέναντι στην πρόκληση που έχει η κυβέρνηση και μας καλεί να προσαρμοστούμε για να μην πεθάνουμε, όλοι μαζί με μια φωνή πρέπει να πατήσουμε ότι δεν προσαρμοζόμαστε, αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε. Σήμερα λοιπόν οι λόγοι για να πιαστούμε χέρι-χέρι στον δρόμο του αγώνα είναι πολύ περισσότεροι, γιατί σήμερα που εμείς οι εργαζόμενοι βλέπουμε το εισόδημά μας να εξανεμίζεται από το μεγάλο κύμα της ακρίβειας, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν το εισόδημά τους να αντιμετωπίζουν και αυτοί διπλά αυτό το πρόβλημα, αφού πληρώνεται την ακρίβεια στις πρώτες ύλες, στους διάφορους προμηθευτές, στο ρεύμα κτλ. Σήμερα όλοι μαζί στενάζουμε για να ανταποκριθούμε και να αποπληρώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος, είτε είσαι αυτοαπασχολούμενος είτε είσαι εργαζόμενος. Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι και μικροί επαγγελματίες δεν αντέχουμε τις μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα και όλοι μας ετοιμάζουν για αυτό το δύσκολο χειμώνα, τον οποίο παντού λένε δεξιά και αριστερά. Και όλοι μαζί συνεχίζουμε να ματώνουμε, πληρώνοντας το 95% των άδικων άμεσων και έμεσων φόρων, όπως είναι ο ένφια. Για όλα τα παραπάνω λοιπόν, επειδή όλοι μαζί βρισκόμαστε στη μαύρη λίστα των πληστηριασμών, οι ώρες είναι κρίσιμες, αυτά που μας ενώνουν είναι πάρα πολλά, είναι η θέληση όλων μας για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια εμείς οι οικογένειές μας. Είναι ώρα λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές διεκδίκησης για να ακουστούμε πιο δυνατά και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε τον καθένα ξεχωριστά σε αυτό το μεγάλο αγώνα. Ιδιαίτερο κάλεσμα δίνουμε στις Ομοσπονδίες των Επαγγελματιών, σε κλαδικά σωματεία, επαγγελματικές και τοπικές ενώσεις, σε επιστημονικούς συλλόγους να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις στήριξης και συμμετοχής. Είναι η στιγμή που σε 9 Νοέμβρη, στη μεγάλη απεργία, πρέπει να είμαστε μαζί, να γεμίσει η Αθήνα με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές και να νεκρώσει όλη η χώρα, όπως οι εργαζόμενοι, έτσι και οι μικρές επιχειρήσεις να κλείσουν σε εμπόριο, εστίαση και σε όλους τους κλάδους, στα ταξί και από τους απασχολούμενους. Νομίζω για να κλείσουμε ότι είναι η ώρα όντως αυτός ο χειμώνας να μην γίνει κακός για μας, να γίνει ο χειρότερος για αυτούς. Λοιπόν, καλή συνέχεια, προετοιμάζουμε καλά την απεργία μας με γενικές συνελεύσεις, περιοδίες χώρους δουλειάς και ραντεβού για να πετύχουμε την 9 Νοέμβρη.